Με το τρίτο κύμα της πανδημίας να σαρώνει τη χώρα, διεξήχθησαν την Κυριακή στη Βουλγαρία οι βουλευτικές εκλογές. Η ψηφοφορία σχεδιάστηκε να διεξαχθεί με την τήρηση αυστηρών υγειονομικών πρωτοκόλων, αλλά ο φόβος μειωμένης προσέλευσης λόγω COVID-19 παρέμεινε υπαρκτός καθ' όλη τη διάρκεια. Κάλπες στήθηκαν και στην Καβάλα στο χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, όπου το εκλογικό κέντρο εξυπηρετούσε πολίτες και από άλλους νομούς. Είμαστε στις βουλγάρικες κοινοβουλευτικές εκλογές. Η ψήφιση είναι προς στιγμής ανεβασμένη. Ο κόσμος διατηρεί τα υγειονομικά. Είμαστε καλά. Κατά πόσο έχει επηρεάσει σήμερα το θέμα του κορονοϊού την προσέλευση του κόσμου? Λόγω την πανδημία που καταγράφεται σε όλον τον κόσμο, ο κόσμος είναι μαζεμένος, αλλά διατηρούν και παρόλο αυτό παραβρίσκονται στα κέντρα μας. Από ό,τι επικοινωνούμε και με τους άλλους, είναι. Θέλω να ευχαριστήσω την αστυνομία, τον Δήμο, τη βιβλιοθήκη για την άρεστη οργάνωση και πραγματικά για την γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα πάνε ρολόι, όλα πάνε σωστά, καλά. Ο κόσμος έρχεται, τελειώνουμε γρήγορα. Ελπίζουμε ότι θα έρθουν και περισσότερα άτομα σήμερα. Επίσης θέλω να ανακοινώσω ότι το Βουλγάρικο Σχολείο, παρόλα που είναι online, λειτουργεί και όσοι θέλουν να γράψουν τα παιδάκια τους μπορούν και τώρα να επικοινωνήσουν μαζί μας και να παρακολουθήσουν τα παιδιά τους μαθήματα. Η συμμετοχή ήταν ικανοποιητική ήδη από τα πρώτα μισά της ημέρας, με το ποσοστό να ξεπερνάει το 50%. Πολύ μεγάλο ποσοστό, ναι. Σε πολύ μεγάλο ποσοστό, ναι. Μπορούμε να δώσουμε και αριθμητικά στοιχεία, δηλαδή μέχρι τώρα πόσοι έχουν προσέλθει? Σαν ποσοστό έχουμε κατά 50% των ψήφων ήδη. Εδώ στη Καβάλα είναι το κέντρο που εξυπηρετεί Κομωτινή, Ξάντη, Δράμα και Καβάλα νομό. Τα μέλη μας είναι γύρω στα 150 άτομα και μεγαλώνουμε συνεχώς γιατί αυξάνεται ο σύλλογος. Επίσης και το σχολείο μας μεγαλώνει, γύρω στα 60 παιδιά έχουμε. Και όλο και περισσότερα παιδάκια βρίσκουμε που θέλουν και αυτοί να μαθαίνουν τη γλώσσα. Αλλάζει γιατί το καλοκαίρι είμαστε παραπάνω, γιατί μερικοί έχουν αγορασμένα σπίτια, μερικοί δουλεύουν σεζόν, στις ελιές, στα σπαράγγια. Βέβαια, φέτος είναι όλα πιο δύσκολα, αλλά πιστεύω ότι το καλοκαίρι πάλι θα έρθουν και τουρίστες και εργάτες. Ελπίζουμε.